Ένα γενικό παράδειγμα τώρα που μπορούμε να δούμε είναι να υπολογίσουμε τα μέτρα κεντρικότητας για τις παρακάτω κορυφές. Βλέπετε εδώ ότι έχουμε τέσσερις διαφορετικούς γράφους και ως κεντρικότητα βαθμού είχαμε πει ότι υπολογίζουμε το πλήθος των ακμών που προσπίπτουν σε αυτή την κορυφή και ουσιαστικά συνδέουν αυτή την κορυφή με γειτονικέ κορυφέ. Επομένω, ο βαθμό των κορυφών είναι 1, 1 κτλ. Εφόσον υπάρχει μία ακμή που, συνδέεται, που συνδέει αυτή την κορυφή με κάποια γειτονική. Ενώ ω κεντρική κορυφή, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι 7 και λαμβάνουμε υπόψη να λαμβάνουμε την κεντρικότητα του βαθμού. Εδώ βλέπετε στο δεύτερο γράφο ότι ω κεντρικότητα βαθμού Όλες οι κορυφές έχουν 3. δηλαδή το πλήθος των ακμών που προσπίπτουν σε αυτές τις κορυφές είναι τρία. Αντίστοιχα σε αυτόν τον γράφο εύκολα υπολογίζουμε ότι είναι δύο, έτσι, γιατί το πλήθος των ακμών που προσπίπτουν σε κάθε κορυφή είναι δύο και αντίστοιχα στον τελευταίο γράφο βλέπετε ότι η πρώτη κορυφή έχει 1. η δεύτερη έχει 2. 2-2 και τα λοιπά, μέχρι την τελευταία που επίσης έχει 1. Οπότε στη συνέχεια δεν ξεχνάμε, αφού υπολογίσουμε την κεντρικότητα του βαθμού, να κάνουμε κανονικοποίηση δια του πλήθους των κορυφών νη πλην 1. Γιατί είναι διαφορετικό το να έχω, είπαμε, ένα γράφουμε με πάρα πάρα πολλές κορυφές και διαφορετικό το να έχω μία, ένα γράφουμε με λίγες κορυφές αλλά ουσιαστικά η κεντρικότητα μια κορυφή να είναι η ίδια. Δηλαδή να είναι το ίδιο σημαντικέ κορυφέ. Εδώ βλέπετε λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα. Υπολογίζουμε την κεντρικότητα του βαθμού. Βλέπετε ότι για παράδειγμα εδώ έχω 3, 3 ακμέ προπίπτουν σε αυτή την κορυφή. Εδώ έχω 5, 1, 2, 3, 4, 5 και πάει λέγοντα. Αφού υπολογίσω και πάλι. Τι τις κεντρικότητες ως προς το βαθμό των κορυφών. Στη συνέχεια δεν ξέρω να κάνω κανονικοποίηση διαιρώντας με το 21, με τον 1 δηλαδή. Ποιο είναι το μειονέκτημα? Το μειονέκτημα είναι ότι, σε τη... ότι, αφ... ότι, η κεντρικότητα βαθμού λαμβάνει υπόψη τοπικά ποιες ακμές προσπίπτουν σε αυτή την κορυφή. Βλέπετε λοιπόν σε αυτό το παράδειγμα ότι ενώ ουσιαστικά έχω μία κεντρική κορυφή που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ουσιαστικά αν εκλείψει αυτή η κορυφή θα δημιουργηθούν τρει υπογράφει. παρόλα αυτά επειδή λαμβάνω υπόψη μόνο τις ακμές που προσπίπτουν και συνδέουν την κορυφή αυτή με γειτονικέ κορυφές, δεν μπορώ να δω τη μεγάλη εικόνα, να δω πέρα από τις κορυφές που συνδέονται με αυτή την κορυφή, να δω ότι ουσιαστικά συνδέονται και υπογράφει. Άρα λοιπόν το μειονέκτημα είναι ότι είναι τοπικό μέτρο και δεν μπορώ να δω την μεγάλη εικόνα που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ένα άλλο παράδειγμα είναι να δω την κεντρικότητα εγκύτητας όπου εδώ τι κάνουμε την κεντρικότητα εγκύτητας υπολογίζω το αντίστροφο του αθρίσματος των μικών των γεωδεστικών μονοπατιών προς κάθε άλλη κορυφή. Δηλαδή, ας πούμε ότι αυτή είναι η πρώτη κορυφή και στη συνέχεια έχω δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όγδοη, άρα η πρώτη κορυφή. Λοιπόν, βάζω ως προς τον εαυτό της 0 και στη συνέχεια βάζω το μήκος των συντομότερων μονοπατιών προς όλες τις άλλες κορυφές. Επομένως, το μήκος προς κάθε κορυφή είναι 1. Άρα και για την πρώτη κορυφή θα είναι 1, για τη δεύτερη συγγνώμη και για την τρίτη της βάζω εδώ πέρα α, ένα label. Επομένως, προς όλες τις υπόλοιπες κορυφές, και εδώ βλέπετε αντίστοιχα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, είναι 1. Ενώ η δεύτερη κορυφή έχει ως προς την πρώτη κορυφή 1 ως προς το νεαυτό της 0 και ως προς όλες τις άλλες κορυφές το μήκος του μονοπατιού, του συντομότερου μονοπατιού είναι 2. Έτσι, 1, 2 για παράδειγμα ως προς την 3. 1, 2 ως προς την 4. Και το ίδιο ισχύει και για όλες τις άλλες κορυφές. Ως κεντρικότητα εγκύτητας τώρα, είπαμε ότι είναι το άθροισμα, άρα για την πρώτη κορυφή θα είναι το άθροισμα 1 1 συν 1 συν 1 συν 1 συν 1 που είναι 7 είναι 1 εβδομό. Έτσι, 0,143 βγαίνει αυτό. Ενώ αντίστοιχα εδώ είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 1, 13 δεκατοτρίτο προς όλες τις υπόλοιπες. Στη συνέχεια δεν ξεχνάω πάντα να κανονικοποιώ τις τιμέ ε, τιμές μου. Και πώς κανονικοποιώ, είπαμε ότι ουσιαστικά υπολογίζω το νίπριν, νίπλιν 1. Άρα λοιπόν, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι η κανονικοποιημένη τιμή είναι 1 και αντίστοιχα όλες οι άλλες είναι 0,538 5,4 έχει υπολογιστεί 0,54 έχει υπολογιστεί για το γράφο. Ενώ σε αυτό το γράφο αντίστοιχα εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε έστω λοιπόν ότι έχω εδώ την πρώτη κορυφή την δεύτερη, την τρίτη την τέταρτη, την πέμπτη την έκτη, έβδομη όγδοη, ένατη και εδώ αντίστοιχα <coughs> υπολογίζω ότι η πρώτη κορυφή ω προ τον εαυτό τη βάζω 0, ω προ τη δεύτερη απέχει α, 1, ω προ την τρίτη απέχει 1, 2. Παναλαμβάνω το γεωδεσικό μονοπάτι, το συντομότερο μονοπάτι, ω προ την 4, 3, 4, 4. Και μετά, επειδή υπάρχει το αντίστροφο μονοπάτι που είναι πιο σύντομο, είναι πάλι 3, 2, 1. Και αυτό το υπολογίζω για όλε τι κορυφέ, όμω θα εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι το άθροισμα είναι 1 συν συν 3, 6, συν 4, 10, 14, 17, 20, 20. Άρα ουσιαστικά είναι 1, 20, δηλαδή 0,05. Και επειδή κάθε φορά είπαμε η κανονικοποιημένη τιμή προκύπτει αν την πολλαπλασιάσω με νη 1, έτσι, δηλαδή νη πλην 1, το πλήθο των κορυφών μείον 1, 0, 8. Άρα 0,05 επί 8 μου κάνει 0,4. Και όλες έχουν ως κεντρικότητα εγκύτητας 0,4. Να δούμε και το επόμενο παράδειγμα. Εδώ αν αντίστοιχα γράψω ένα label 1, 2, 3, 4, 5, 6, και 7, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε και εδώ ότι ως κεντρικότητα 17, η πρώτη απέχει από τον εαυτό τη 0, 1 δεύτερη, ω 29, τη δεύτερη, 32, 33, 34, την τρίτη, 37, 38, 39, την τέταρτη, έτσι επαναλαμβάνω ότι αυτός ο πίνακος, ουσιαστικά, έχει τα labels των κορυφών 4, 5, 6 και 7 και αντίστοιχα εδώ πέρα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Ζητώ συγγνώμη για τα φοβερά μου γράμματα. Λοιπόν, βλέπετε ότι ουσιαστικά λέω πόσο το γεωγραφικό μονοπάτι, το συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στην κορυφή 2 είναι 1, από την κορυφή 1 στην κορυφή 3 είναι 2. Από την κορυφή 1 στην κορυφή 4 είναι 3 κτλ. Στο τέλο, για να υπολογίσω την κεντρικότητα εγκύτητα, τι κάνω, αθρίζω 1 συν 2 συν 3 συν 4 συν 5 συν 6 και το αντιστρέφω. Έτσι. Άρα, 1 συν 2 3 συν 3 6 συν 4 10 συν 5 15 συν 6 21 υπολογίζω το 1 δια 21, το οποίο μου κάνει 0,048. Στη δεύτερη περίπτωση υπολογίζω το άθροισμα, το οποίο προκύπτει 1, 2, 4, α, συν 3, 7, συν 4, 11, συν 5, 16, άρα 1 δια 16 και τα αντίστοιχα θρίσματα τα αντιστρέφω για να υπολογίσω την κεντρικότητα εγκύτητας, το οποίο βλέπετε και γραφικά είναι λογικό ότι να βγει ως κεντρικότητα εγκύτητας μεγαλύτερη να έχει η κορυφή 4, που είναι και στο κέντρο, και προκύπτει 0,083. Δεν ξεχνάμε πάντα να υπολογίζουμε την κανονικοποιημένη τιμή, δηλαδή να την πολλαπλασιάζουμε επί νη πλην 1. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε 7 κορυφές, άρα νη πλην 1, έτσι, νη πλην 1 μα κάνει 6, υπολογίζουμε επί 6 και προκύπτει το 286, 0,286. Επί 6 προκύπτει 0,375 και πάει λέγοντας. Και τέλος, ένα τελευταίο παράδειγμα για να δούμε και να καταλάβουμε κιόλας και τη σημασία α, της κεντρικότητα εγκύτητας. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε περισσότερες κορυφές. Α, έχουμε ουσιαστικά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 κορυφές. Και με τον ίδιο τρόπο τις αριθμούμε και υπολογίζουμε πόσο απέχει από τις υπόλοιπες κορυφές. Αν λοιπόν υπολογίσουμε ότι αυτή είναι η πρώτη κορυφή για παράδειγμα, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όπως θέλετε να βάζετε τις υπόλοιπες, και υπολογίζουμε πάντα, επαναλαμβάνω, την, την, το μικρότερο μονοπάτι, έτσι, το γεωδησικό μονοπάτι, ποιο είναι δηλαδή το πλήθος των ακμών, μέχρι να φτάσουμε πιο σύντομα στην κορυφή που θέλουμε, Α, τα καταγράφουμε σε ένα πίνακα, συνέχεια αθρίζουμε τις τιμές και αντιστρέφουμε το άθροισμα, έτσι θέλουμε το αντίστροφο του αθροίσματος, προκειμένου να υπολογίσουμε την κεντρικότητα εγκύτητας. Και στη συνέχεια υπολογίζουμε την normalized, την κανονικοποιημένη τιμή, πολλαπλασιάζοντας το closeness επί 1. Έχουμε 13 κορυφές, άρα αυτό θα γίνει επί 12 για να βγει η κανοκοπημένη τιμή.